Η κριτική που κάνατε ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως αντιπολίτευση 4 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια ιδιοτέλεια για τους μετακλητούς. Είχε μια ιδιοτέλεια για την οικονομία που διαρκώς λέγατε ότι καταστρέφεται η οικονομία, ότι πέφτουμε στα γαδράκια, ότι δεν θα βγούμε από τα μνημόνια, ότι δεν θα βγούμε στις αγορές. Είχε μια ιδιοτέλεια η κριτική που ασκήσατε για τη συμφωνία των Πρεσπών που μας είπατε προδότες αλλά τώρα την εφαρμόζετε. Είχε μια ιδιοτέλεια η πολιτική που ασκήσατε και η κριτική για τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι. Αλλά μετά βάλατε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τον αρχηγό της αστυνομίας τις μέρες εκείνες. Είχε μια ιδιοτέλεια η πολιτική σας στην αντιπολίτευση. Και θα βρίσκομαι εδώ, από αυτό εδώ το βήμα. Καθημερινά μπορεί να σας κάνω τη ζωή δύσκολη, αυτό έχει η δημοκρατία όμως. Για να υπερασπιστώ την αλήθεια και να αντικρούσω αυτόν τον απίθμενο λαϊκισμό που χρησιμοποίησατε και για να καταλάβετε την εξουσία, αλλά και τώρα, τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής σας. Την υποκρισία και τον λαϊκισμό. Κύριε Μητσοτάκη, τα θέματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια είναι κρίσιμα θέματα. Με ποια εχέγγυα εσείς επιλέγετε έναν άνθρωπο που, επαναλαμβάνω, μπορεί να τον αδικό, να είναι έντιμος, αλλά επιλέγεται έναν άνθρωπο που τον ξέρει κανείς, που η μόνη του περγαμηνή είναι ότι ήταν σε κάποιες ιδιωτικές εταιρείες security και παραδίδετε εσείς ένα κρίσιμο post σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ως μόνη περγαμηνή την ιδιωτική εταιρεία security. Μια εταιρεία όπου διαβάζω δημοσιεύματα, δεν ξέρω αν είναι αληθή, μια εταιρεία η οποία έχει κατηγορηθεί, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει καταδικαστεί σε μεγάλα χρηματικά πρόστιμα, γερονία της τύχης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού πάλι, για τη δημιουργία καρτέλ στον χώρο της ιδιωτικής φύλαξης, πρόστιμα από το Σώμα Επιθόρησης Εργασίας για παραβιάσεις εργατικής νομοθεσίας στο έργο φύλαξης του ΙΣΑΠ και άλλες παρεμβάσεις. Ρωτώ λοιπόν, με ποια εχέγγυα και ποιες ασφαλιστικές δικλείδες μας λέτε ότι μπορεί να ανταποκριθεί αυτός ο άνθρωπος στην εθνική αποστολή με όρους εθνικού σχεδιασμού, με όρους εμπιστοσύνης και εχεμήθειας και το κυριότερο με όρους σεβασμού στον δημοκρατικό χαρακτήρα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Κλείνω λοιπόν λέγοντας, κύριε Μητσοτάκη, κάντε ό,τι αλλαγές θέλετε στην κυβέρνησή σας αν δεν εμπιστεύεστε τους υπουργούς σας. Αλλά το κράτος δεν είναι φέουδο, δεν είναι τσιφλίκι. Εδώ υπάρχει δημοκρατία και θα δίνετε λογαριασμό για τις πράξεις σας και θα σας ελέγχουμε καθημερινά. Και αν δεν τηρείτε τον νόμο και το Σύνταγμα, θα λογοδοτείτε.